η υπερφορολόγηση καταστρέφει την Ελλάδα και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να κόψουμε τις πατάλες. Αυτές οι εκδηλώσεις που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα θέλουμε να τις κάνουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο λαό. Και επιλέξαμε λοιπόν μια περιοχή που την αγαπάμε, μια περιοχή που την έχω ξαναεπισκεφθεί και μια περιοχή που είχε ένα δήμαρχο δραστήριο που προσπαθεί να απαντήσει στα προβλήματα της κρίσης. Γι' αυτό ακριβώς ήρθαμε στην Νέα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο και από τα παλιά μάλιστα τον Σταύρο Θοδωράκη που επέλεξε ως αρχηγός κόμματος να τιμήσει με την παρουσία του και με την οργάνωση πλήγωσης του ποταμιού τον τόπο μας, τα κόμματά μας, το Δήμο μας, εδώ σε αυτό το χώρο. Επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω και τον ίδιο προσωπικά αλλά και όλη την κοινοβουλευτική του ομάδα γιατί έχουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση και εμείς ειδικά ως Δήμος Νεάπολης και συνολικότερα ως αυτοδιοίκηση και ως Περιφερειακή Ένωση αλλά και ως Κεντρική Ένωση Δήμων, πολύ καλή συνεργασία και έχουμε πάντα την υποστήριξή τους και προσωπικά του ιδίου του Σταύρου του Θοδωράκη αλλά και τον βουλευτό του, έχουμε την υποστήριξη στο κοινοβουλευτικό έργο, μια και τα χρόνια τα οποία διανύουμε και ειδικά τους τελευταίους μήνες η τοπική αυτοδιοίκηση περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Είμαι 27 χρόνια δήμαρχος, η χειρότερη και η πιο προβληματική και η πιο δύσκολη χρονιά, χωρίς να υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα αυτό το οποίο λέω, ήταν η περσινή του 2015. Και βλέπω ότι το 2016 στο θα είναι χειρότερη. Και αν χρειαζόμαστε. Αν δεν κάνουμε κάτι για να δημιουργήσουμε τους Δήμους, ειδικά τους Δήμους, η Ελλάδα δεν θα ποτέ από την κρίση. Αυτή είναι η υποψία μου. Συμφωνούμε, είμαστε ταυτισμένοι σε αυτή τη γραμμή που είναι η ευρωπαϊκή γραμμή. Έτσι. Για την πλήρη αποκέντρωση και τη μεταφορά ουσιαστικών αρμοδιοτήτων και στην παιδεία και στην υγεία και στην κοινωνική φροντίδα και στη χωροταξία και στην πολεοδομία και στο κτηματολόγιο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά που έχουν γίνει πριν από 50 και 60 χρόνια σε όλη την Ευρώπη.